Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλήσαν αδείξας, κατά πένσας αυτής το πνεύμα το Άγιης. Με τα Λουκάνα και του Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Ως χωμέ, το συντελούνται εις την καταφερόν επίσης τους χωρίς του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβος όσον ελέγεις του Κυρία φυλάξουν ημάς του Θεός του συμφάλι. Παναγία του Ευχάριστη. Εσύ και προσκύνησε να απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων των λουμενός και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμας. Τον λαόν σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενων και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σών δωρεών αξίους ημαρτήσων Θεοτό και Παρθένε, παρρώσε τα τσιμπελήματα ημών και παρέχουσα οι άματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκρατε. Ως φοβερόν αξίους ημάς πίσον Θεοτόν και Παρθένε, παρρώσα τα πνιγμερήματα ημών και παρέχουσα οι άματα της εν πίστη λαμβάνουσι ευλογίαν σου άκραντε Κυρίου δε σώσον ημάς. Διευκόν τα Ιούδας Πατρίμων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά, σχολική χρονιά, επικοδομητική, γεμάτη πρόοδο και ευημερία. Να έχετε υγεία, δύναμη, κουράγιο και εσείς και η οικογένειά σας, και πάντα να έχετε επικεντρωμένο το μυαλό σας και τη σκέψη σας και το ενδιαφέρον σας σε αυτά τα οποία καλείστε να πάρετε από το σχολείο αυτό για να μπορέσετε αύριο ως ικανοί πολίτες ακαδημαϊκοί να είστε χρήσιμοι για την πατρίδα μας και για τον τόπο μας. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Δύο λόγια να μας πείτε ότι είστε αυτός που μας φιλοξενεί από το καθήματος. Ξεκινά που θα φέρει σε όλους γνώσεις, ευκαιρίες και προοπτικές. Ένα νέο ξεκίνημα που υπόσχεται σε όλους σας τους μαθητές να σας δώσει γνώση και δύναμη για να αποκτήσετε πόδια για τη ζωή σας, για το μέλλον. Εύχομαι στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, σε όλους εσάς,
αυτή η χρονιά να την αγκαλιάσετε με πολύ όρεξη και πολύ διάθεση, να μην φοβηθείτε τις προκλήσεις. Οι προκλήσεις είναι που μας κάνουν καλύτερους, άλλωστε δίπλα σας θα έχετε πάντα τους δασκάλους σας, τους γονείς σας να σας συνοδεύουν σε αυτό το ταξίδι γνώσης. Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς μας. Αυτοί βρίσκονται πίσω από κάθε μαθητή και κάθε επιτυχία. Εσείς είστε που προσπαθείτε συνεχώς και μαθαίνετε τα παιδιά μας γνώση, μαθαίνετε παιδεία. Αλλά συγχαρητήρια και στους γονείς που είναι δίπλα στα παιδιά τους σε κάθε στιγμή, παρέχοντάς τους ασφάλεια αλλά και πολύ αγάπη. Εμείς ως Δήμος Καλαμάτας θα είμαστε πάντα αργοί και συμπαραστάτες. Θα βρισκόμαστε δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα, συνεργαζόμαστε άλλωστε με την εκπαιδευτική κοινότητα και εργαζόμαστε καθημερινά για να βελτιώνουμε τις συνθήκες για τα σχολεία μας, για να τα κάνουμε πιο φιλικά και πιο φιλόξενα. Υγεία σας εύχομαι, καλή και δημιουργική χρονιά και κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Αισθανομένο, νομίζω ότι η λέξη αυτή είναι νοσταλγία. Ερχόμενος εδώ μετά από πάρα πολλά χρόνια στο σχολείο, νοσταλγώ και εγώ τα χρόνια που ήμουν μαθητής, είτε δημοτικού, είτε γυμνασίου, είτε ηλικίου. Ενδεχομένως να είναι για όλους μας από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μας. Περιόδους στις οποίες μας σημάδεψαν σε πάρα πολλά πράγματα και πραγματικά εύχομαι και εσείς μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς και της σχολικής περίοδου να έχετε τόσες πολλές αναμνήσεις, φωτογραφίες και γνώσεις. Παιδιά, το σχολείο είναι η βάση για γνώση, για αξίες, για ιδανικά. Εδώ θα χτίσετε σχέσεις, φιλίες, τις οποίες θα σας συνοδεύουν σε όλη σας τη ζωή. Νομίζω ότι όλοι μαζί, εσείς πρωταγωνιστές μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και όπου μπορούμε και όλοι οι υπόλοιποι θεσμοί, να βοηθήσουμε ώστε αυτό να γίνει με τον καλύτερο, πιο δημιουργικό τρόπο, γεμάτο επιτυχίες. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε σαν περιφέρεια Πελοποννήσου, διερευνούμε αν θέλετε, μαζί με τη δευτεροβάθμια περιφερειακή εκπαίδευση, τη δημιουργία ενός νέου θεσμού, που είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων και Εφήβων. Με στόχο κυρίως να ενισχύσουμε αυτό που κάνετε εδώ στο πειραματικό σχολείο, να κάνουμε μία ακόμα ομάδα, όμιλο όπως το είπατε, που ενδεχομένως μπορεί κάποιος από εσάς να σας βοηθήσει, να σας εμπνεύσει να ασχοληθείτε με τα κοινά. Είναι επίσης ένας μαγικός χώρος, ο οποίος χρειάζεται τον αυθορμητισμό, τη φαντασία και τις ιδέες που έχουν οι νέοι. Πιστεύω να τα καταφέρουμε και να το υλοποιήσουμε από φέτος και να έχουμε όσους περισσότερους μαθητές μπορούμε. Να ευχηθώ μια καλή σχολική χρονιά σε όλους. Με υγεία πάνω απ' όλα. Με αισιοδοξία, δημιουργία και πολλές επιτυχίες και πρόοδο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλύφθηκα και από τον Περιφερειάρχη, αλλά από μόνο μια κουβέντα ως εκπαιδευτικός και εγώ αλλιώτερα.
Θέλω να πω ότι πρέπει να είσαστε υπερήφανοι που είσαστε σε ένα σχολείο που από το όνομα βγαίνει το συμπέρασμα ότι εδώ γίνεται δουλειά για να καθορίζεται η εκπαιδευτική πολιτική τα επόμενα χρόνια. Αξιοποιήστε λοιπόν αυτή την πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχετε για να μπορέσετε αύριο να γίνετε χρήσιμοι πολίτες για την κοινωνία και να προσφέρετε κι εσείς για την πατρίδα. Να είστε καλά, καλή σχολική χρονιά. Για να μας δώσει δύναμη για το φετινό έργο μας και η αρχή, η εκπαιδευτική της περιοχής μας. Θα ακούσουμε τις ευχές του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης του Πελοποννήσου, του κ. Οικονομόπουλου. Καλημέρα σας. Τις ευλογίες της Εκκλησίας μας και τις πατρικές συμβουλές του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη μας ξεκινάει σήμερα το σχολείο μας. Μια καινούργια σχολική χρονιά, να αυξήσω την ένταση λίγο, να την χαμηλώσω. Έτσι, μάλλον είμαστε εντάξει, είμαστε ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν μια καινούργια σχολική χρονιά σε μια κυψέλη γνώσης, σε μια κυψέλη αγάπης, σε μια κυψέλη δημιουργικότητας, σε μια κυψέλη αλληλοαποδοχής, σε μια κυψέλη ανθεκτικότητας και σε μια κυψέλη ενσυναίσθησης. Είμαστε έτοιμοι εδώ όλοι, απευθύνομαι στα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, να βρεθούν δίπλα σας. Γι' αυτό μην διστάσετε παιδιά να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε, οποιαδήποτε απορία έχετε. Δεν είναι έξυπνη απορία και λιγότερο έξυπνη. Ό,τι σας προβληματίζει, οι εκπαιδευτικοί σας είναι εδώ να μιλήσετε. Αν το επιτρέπουν και οι γονείς, στο βάθος όσοι με ακούνε, τα παιδιά μας δεν έχουν ανάγκη μόνο μια κασετίνα, ένα στυλό, μια καλή τσάντα ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν ανάγκη κάτι σπουδαιότερο. Να τους ακούμε. Ακούστε τα παιδιά σας. Θα προλάβουμε θέματα. Και τα παιδιά ας μιλάνε με τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς τους. Οι εκπαιδευτικοί μας, να ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε να σας στηρίξουμε όσο μπορούμε. Το σχολείο αποτελεί, θα έλεγα, την απαρχίδα της εκπαίδευσης για την περιοχή μας, κάνει εξαιρετική δουλειά, αποτελεί παράδειγμα και πρότυπο και για υπόλοιπα σχολεία. Έτσι συνεχίζουμε και να θυμάστε, θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Καλή σχολική χρονιά! Πρωτίστως, θα ακούσουμε και τις ευχές του προϊσταμένου μας στη Μεσσηνία, τη Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουμε την τιμή να το φιλοξενούμε, του κυρίου Βρακή. Εκ μέρους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σας καλωσορίζω στη νέα σχολική χρονιά. Εύχομαι σε εσάς, παιδιά, να είναι μια χρονιά γεμάτη αισιοδοξία, χαρά, θέληση για μάθηση. Αξιοποιήστε τις γνώσεις, την πολύτιμη εμπειρία των εκπαιδευτικών. Θα σας είναι ένα πολύτιμο εφόδιο για τη ζωή σας να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας και να γίνετε υπεύθυνοι πολίτες. Σεβαστείτε τους μαθητές σας και τους εκπαιδευτικούς που καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια να σας βοηθήσουν για το αύριο. Στους γονείς εύχομαι καλή δύναμη στο επίπονο έργο της υποστήριξης και της ενθάρρυνσης των παιδιών τους για να τους ετοιμάσουν να είναι αυριανοί υπεύθυνοι πολίτες. Καλή χρονιά, με υγεία και κάθε καλό! Το σεβασμιότατο, την πολιτική εξουσία του τόπου μας και την εκπαιδευτική εξουσία. Τώρα σε λίγο θα πάρουμε τα βιβλία. Κάθε τμήμα θα βγείτε ένα λεπτό έξω, όπως ήσασταν πριν. Οι εκπαιδευτικοί κάθε τμήματος θα σας καθοδηγήσουν, ξέρουν αυτοί οι υπεύθυνοι.